Καλημερίζω τον κύριο Σοκράτη Βαρδάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Ρουζιαράκη, καλημέρα. Ξέρετε, είχαμε πει ότι θα κουβεντιάσαμε για τον επανυπολογισμό των συντάξεων, για την απονομή των συντάξεων. Απονομή. Γιατί από τη μία στιγμή στην άλλη, από το μου καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε για την απονομή. Απονομή. Ναι. Διότι... Γενικά για την απονομή, γιατί είναι μια αλυσίδα. Ακριβώς, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλυσίδα. Εδώ υπάρχουν αρκετά παράπονα από τη μία σε σχέση με αυτά τα οποία ακούγονται από την άλλη από τον ΕΦΚΑ, σε ό,τι έχει να κάνει με το πόσο γρήγορα ή αν θέλετε προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο γίνεται. Έβλεπα τις προηγούμενες ημέρες επίσης, κύριε Βαρδάκη, και κάτι άλλο, ότι δηλαδή επιβράβευσαν και πολύ καλά το έκαναν εκείνους τους ανθρώπους και τους υπαλλήλους του ΙΕΦΚΑ ανά την Ελλάδα, δεν ήταν πάντως μέσα του Ηρακλείου, οι οποίοι εργάζονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς για την απονομή των συντάξεων. Και πάνω που θέλεις να δεις τι γίνεται, πώς γίνεται, έρχεται και εκείνος ο Αλέξης Μητρόπουλος και μας χαλάει το όνειρο. Προσέξτε, αυτό που μας είπε ο κύριος Μητρόπουλος σήμερα είναι: πείτε μου τι στην ευχή συμβαίνει, εσείς που είσαστε στα πράγματα σήμερα. Διότι μας είπε ότι από το 2028 η σύνταξή μας δεν θα βγαίνει με βάση το μισθό του τελευταίου χρόνου ή των τελευταίων δύο μηνών. Θα βγαίνει σε μέσο όρο από τα χρόνια της εργασίας μας και τον μισθό που παίρναμε, όταν από την άλλη ξέρουμε το τι εκπτώσεις έχουν γίνει και το τι περικοπές έχουν γίνει στο μισθό του κάθε ενός από εμάς, λόγω της κρίσης, λόγω της πανδημίας, τα γνωρίζετε όλα αυτά και το τι έχει γίνει, λόγω των μνημονιακών επιταγών, και μάλιστα θα τα μετράνε αυτά από το 2002 και μετά, δηλαδή μετά το ευρώ. Για τα προηγούμενα δεν θα μετράμε τίποτα για το πόσο ήταν ο μισθός που ήταν σε δραχμές. Γιατί αυτό? Και αυτό το οποίο εκτιμάται από τους οικονομολόγους είναι ότι πάμε σε ένα μέσο όρο των συντάξεων στον ιδιωτικό τομέα άντι στην καλύτερη περίπτωση στα 500 ευρώ. Νόμος Κατρούγκαλου. Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν λέει πουθενά 500 ευρώ σύνταξη στον ιδιωτικό τομέα. Βάζει ένα, γιατί ήξερε ο νόμος Κατρούγκαλου τι θα, μισθό θα παίρναμε τις επόμενες, με τα επόμενα χρόνια. Θυμάστε, δεν είπα πενταετία, κάτι τέτοιο. Θυμάστε ξέρουμε την ουσία. Το 2015 αυτό που ψηφίσατε, τι ήταν που είπε ο κύριος Μητρόπουλος? Και μάλιστα είπε ενδεχόμενα να μην το γνώριζαν οι περισσότεροι, ότι θα είχαμε μέσο όρο. Μέσο όρο, γιατί εγώ το διευκρίνησα αυτό και είπα, μα με συγχωρείτε, εγώ δουλεύω από το 1982. Λέει, δεν έχει να κάνει με τα ένσημά σας, έχει να κάνει με το μισθό που παίρνετε από το 2002 και μετά θα το μετράει από το 2028, εάν θα μπείτε στη σύνταξη, με το καλό να μπείτε τέλος πάντων, αλλά από την άλλη μετράει το μέσο όρο των χρημάτων και όχι τον τελευταίο χρόνο ή τον τελευταίο μισθό που μπορεί να είναι και πολύ καλύτερος όπως το κάνανε παλιά. Κυρία Δουλγεράκη, ναι, παλιά ίσχυε η τελευταία πενταετία, μετά... Μετά ένας χρόνος, μετά δύο μήνες. Γιατί αυτό, αυτό ακριβώς, το ξέρατε? Αυτό το πράγμα το περάσατε χωρίς να το καταλάβετε? Ή το ξέρατε ότι έτσι θα γίνει? Δεν περνά τίποτα χωρίς να το καταλάβει κάποιος. Το ότι υπήρχαν στρεβλώσεις στον νόμο Κατρούγκαλου είχαν διατυπωθεί από την πρώτη στιγμή. Και ήταν στρεβλώσεις που ήταν, ερχόταν από μνημονιακές δεσμεύσεις, όχι μόνο της εποχής 15-19, αλλά και από το 13 μέχρι το 15. Υπήρχαν στρεβλώσεις. Υπήρχαν και αδικίες, μπορώ να πω. Εγώ μπορώ να σας πω 10 κατηγορίες που ο νόμος Κατρούγκαλου τους βγάζει μια σύνταξη στα 1.750 ευρώ. Ας σας πω άπειρες κατηγορίες. Όπως μπορώ να σας πω ότι οι νέοι συνταξιούχοι, παράδειγμα της ΔΕΗ, εποφελούνται έναντι των παλιών. Και τους έχουμε εδώ στα γραφεία μας κάθε μέρα. Αυτά όμως μπορούν να διορθωθούν. Μπορούν να αλλάξουν. Και μπορούν να αλλάξουν μόνο όταν αυτές οι επισημάνσεις, όπως του κυρίου Μητρόπουλου, όπως οι δικές μας, οι προτάσεις, ακούγονται από τη σημερινή κυβέρνηση. Που δυστυχώς δεν ακούγονται. Δεν είπε κανείς ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, όσον αφορά το ασφαλιστικό ή το συνταξιοδοτικό, δεν έκανε λάθη. Αλλά ακούστε τώρα. Έκανε μια μεγάλη τομή. Έκανε μια μεγάλη τομή. Και αυτή η τομή, προφανώς, θα είχε και στρεβλώσεις. Και εννοώ την... Το είπατε, και στρεβλώσεις και αδικίες. Αυτό μπορεί εννοείται, να διορθωθεί. Μισό λεπτό.
Δεν έχουμε φύγει. Μισό λεπτό. Δεν έχουμε φύγει. Εγώ επιμένω λίγο παραπάνω. Και λέω το εξής. Εμείς δεν έχουμε φύγει όμως ακόμα από τα μνημόνια. Ό,τι και αν θέλουμε να λέμε από πάνω μας, ο έλεγχος γίνεται άσχετα με το αν ακούγεται ή δεν ακούγεται. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και ρωτάω πάρα πολύ απλά, κύριε Βαρδάκη. Η σημερινή κυβέρνηση, οι σημερινοί οι κυβερνώντες είχαν τη δυνατότητα επίσης. Το ήξεραν, δεν το ήξεραν, γιατί και εσείς τα περάσατε και μου αρκεί αυτό που είπατε και δεν λέω τίποτα άλλο. Κανείς δεν ψηφίζει χωρίς να ξέρει, αλλά ξέρατε και τις τρευλώσεις και τις αδικίες. Αλλά είπατε ήταν μνημονιακές επιταγές. Είπατε την αλήθεια, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπορεί να σας τιμάει από τη μία, οργίζομαι από την άλλη απέναντί σας. Αλλά λέω, οι σημερινοί έχουν τη δυνατότητα να τα αλλάξουν και δεν τα αλλάζουν. Καλά, σοβαρολογείτε τώρα. Εννοείται. Εννοείται από τον Αύγουστο του 18 και μετά. Εμείς κάναμε τεράστιες αλλαγές. Ποιος μας εμπόδισε? Δηλαδή, όταν καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό, εσχρό υποκατώτατο μισθό, δεν ήταν μνημονιακή δέσμευση. Όταν δώσαμε τότε αύξηση τον κατώτατο μισθό 11% κάτω από τη δαμόκλειο σπάθη των μνημονίων, δεν ήταν μια παρέμβαση ουσιαστική υπέρ των εργαζομένων? Όταν επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις, οι οποίες καταργούνται πάλι σήμερα, που ήταν μνημονιακή δέσμευση, δεν ήταν μια δεν θα πω επιτυχία, μια υποχρέωσή μας που εκπληρώθηκε μετά τον Αύγουστο το 18. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το πρόβλημα είναι άλλο. Σήμερα κυρία Δουλγεράκη, παρά τις στρεβλώσεις που είπατε, παρά τις αδικίες που βεβαίως μπορούν να διορθούν. Εσείς τα λέτε. Βεβαίως μπορούν να διορθούν, γιατί σας λέω, σε 4 χρόνια δεν μπορείς να διαμορφώσεις μια πολιτική και να διορθώσεις τις στρεβλώσεις 30-40 χρόνων. Για να είμαστε ειλικρινείς. Και δεν θα απολογούμε εγώ σήμερα για 3 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, πάνω από 3 χρόνια, και δεν έχει αλλάξει τίποτα προς το καλύτερο. Εσείς τα ψηφίσατε όμως από την άλλη. Αφήστε το τώρα. Ακούστε τώρα. Ακούστε. Σήμερα κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία 3 χρόνια. Εσείς τους λέτε, εσείς του λέτε για το σήμερα. Το πρόβλημα, ότι να το τελειώσουμε αυτό και να πάμε παρακάτω. Λέτε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτές τις στρεβλώσεις και τις αδικίες, προσέξτε, εσείς το λέτε αυτό. Ότι έχετε τη δυνατότητα, κύριοι, να το αλλάξετε και να αλλάξετε τις αδικίες και τις στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Αυτό τους λέτε. Βεβαίως. Δεν αναγκάστηκαν και έδωσαν τα αναδρομικά. Εντάξει, δεν ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου. Ήταν προηγούμενοι νόμοι. Έπρεπε να βγει το Συμβούλιο της Επικρατείας για να τους υποχρεώσει, και πάλι κοροϊδεύουν βέβαια τους συνταξιούχους. Αυτή δεν είναι παρέμβαση. Δηλαδή, έπρεπε το Συμβούλιο της Επικρατείας να πει ότι ναι, υπήρξε αδικία. Η αλήθεια είναι και πρέπει να δοθούν αυτά τα αναδρομικά και άρχισαν να δίνονται, έστω αυτά που δίνονται. Η αλήθεια είναι ότι χάνουν τα λογικά. Με αυτά που λέγατε εσείς, με αυτά που λένε οι σημερινοί, με αυτά που κάνατε εσείς, με αυτά που κάνουν οι σημερινοί, ένα πράγμα έχω να σας πω. Χάνω τα λογικά μου. Όχι, να μην τα χάνετε. Τι να μην τα χάνουμε. Οι άνθρωποι που είναι στην αγορά εργασίας και βλέπουν το μισθό τους να μειώνεται, οι άνθρωποι που δεν ξέρουν αν θα πάρουν τη σύνταξή τους, οι άνθρωποι που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους. Αφήστε το, χάνω τα λογικά μου. Ήταν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα δεν είναι. Για ρωτήστε τον σε μια επόμενη εκπομπή. Αν μειώθηκε 1 ευρώ, ακούστε με τώρα. Αν μειώθηκε 4 χρόνια 1 ευρώ η κυρία Σύνταξη, 1 ευρώ. Από το 2015 μέχρι το 2019. Και εγώ τα λέω στον αέρα. Και ο κύριος Μητρόπουλος στον αέρα τα λέει. Μου είπε ο κύριος Βαρδάκης ότι δεν μειώθηκε η κυρία Σύνταξη. Εξηγούμε. Η κύρια σύνταξη 4 χρόνια δεν λέει, με μνημόνια ούτε 1 ευρώ. Δεν μας παραμυθιάζει ο κύριος Μητρόπουλος. Μας λέει αυτά τα οποία είναι και ξέρει τι είναι αυτό που λέει και για τους χθεσινούς και για τους σημερινούς και για τους παραπροχθέσινους. Απλά είναι πράγματα τα οποία τις περισσότερες φορές, επειδή εμείς δεν τα ξέρουμε, πραγματικά μας απογοητεύουν. Αυτό. Λάθος επανυπολογισμός 600.000 συντάξεων. Ναι, κοιτάξτε τώρα. Από τους σημερινούς. Επιτρέψτε μου όμως, γιατί χρειάζεται να δούμε ποια είναι η ρίζα του προβλήματος. Γιατί όταν βλέπεις ότι ενώ μας διαβεβαίωναν ότι με ένα κλικ τέλος του 21 θα έβγαιναν οι συντάξεις και βρισκόμαστε στο 22 και οι εκκρεμότητες σήμερα, τα ψάξα χθες και προχθές, είναι 115.000 περισσότερες από αυτές που παρέλαβαν, υπάρχει πρόβλημα. Και όταν βλέπεις τον ουμό μας, και αυτό είναι το πρόβλημα, αυτή τη στιγμή. Ο καθένας που θέλει να πάρει τη σύνταξή του, που άπτεται της επιβίωσής του, αυτό προσπαθεί να κάνει. Και βλέπει ότι οι προσπάθειές του πέφτουν στο κενό. Όταν στο Ηράκλειο, στον ομό Ηρακλείου, γιατί είναι και ένα μέρος της Ανατολικής Κρήτης, έχουμε εξεπερνούν αυτή τη στιγμή τις 14.500 οι εκκρεμείς συντάξεις. Καταλαβαίνετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Και όπως σας είπα,
όταν άπτεται τις επιβίωση χιλιάδων συμπολιτών μας, υπάρχει πρόβλημα. Και δεν είναι τυχαίο τώρα, κυρία Δουργεράκη, να αυξάνονται αντί να μειώνονται παρά τα τεχνάσματα και τα επικοινωνιακά τερτύπια του κυρίου Χατζηδάκη. Είναι αποτέλεσμα, και για να φτάσω και σε αυτό που είπατε, είναι αποτέλεσμα των αποτυχημένων επιλογών και πρέπει να τα ξέρει ο κόσμος. Θυμάστε, γιατί εγώ είχα κατηγορηθεί. Να το ρωτήσω σε νούμερα διαφορετικά από τη στιγμή που το έχετε ψάξει. Λέει ο εκπρόσωπος τύπου του ΙΕΦΚΑ, λέει ο ΙΕΦΚΑ, λέει ο κύριος Χατζηδάκης, ο Υπουργός Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ότι ξέρετε, έχουμε βγάλει εκκρεμή συντάξεις μέχρι το 2019, με αυτό έχουμε τελειώσει, είμαστε στο 20 ή στο 21 και θα προσπαθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εργαστούμε και πάλι. Εσείς λέτε, όχι μόνο δεν είναι έτσι τα πράγματα, αλλά έχουμε αυτά τα χρόνια, έχουμε σύν 115.000 εκκρεμείς συντάξεις, δηλαδή έχουν φτάσει σε τι, σε νούμερο, αυτό ρωτάω. Να σας πω, αν υπολογίζετε 115.000 που ήταν τότε, παρέλαβαν συν 125.000-240.000. Μάλιστα. 240.000 συντάξεις. Ακούστε όμως, ακούστε. Θυμάστε, γιατί εδώ υπάρχει μια συνέχεια. Υπάρχει μια συνέχεια. Και πρέπει αυτά τα πράγματα να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι λέμε. Θυμάστε το μεγαλόπνοο σχέδιο με την ένταξη λογιστών και δικηγόρων. Ναι. Και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, που θα έβγαινε τη συντάξη στον ΕΦΚΑ. Ναι. Εγώ τότε σε δική σας εκπομπή, και μάλιστα είχα κατηγορηθεί, που είπα ότι δεν θα προχωρήσει, παρόλο που όλοι προσφεύγουμε, όλοι, στους λογιστές μας, στους νομικούς μας, που μας λύνουν πραγματικά δυσεπίλητα προβλήματα. Εγώ είχα πει τότε ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα, όσοι ξέρουν, δεν μπορούν να διεκπαιρεώσουν συντάξεις από τη μια μέρα στην άλλη λογιστές και δικηγόροι, διότι η πολυπλοκότητα του συστήματος είναι τέτοια, και τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα σύστημα ενημέρωσης σωστό, δεν θα μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν τη δουλειά τους. Αν και τους είχαν βάλει και από ό,τι θυμάμαι και κάποιο πλαφόν. Και ξέρετε, να σας πω τα στοιχεία, ότι το πρώτο τετράμινο του Νοεμβρίου του 2021 είχαν εκδοθεί από τους δικηγόρους και τους λογιστές 50 αποφάσεις και οι 38 ήταν λάθος. Αυτά θέλετε να σας λέω τώρα. Και ακούστε τώρα το ωραίο. Πήρε μια απόφαση η κυβέρνηση και η αρμόδιοι. Ήταν από την εποχή του κυρίου Βρούτση, το υλοποίησε ο κύριος Χατζηδάκης. Επανέφερε, ακούστε προσεκτικά, για να δείτε πόσο λάθος βαδίζουν. Επανέφεραν με απόφαση, και σωστά επανέφεραν, συνταξιούχους του ΙΚΑ που είχαν εμπειρία και θητεία στην απονομή των συντάξεων. Και τους είπαν ότι εμείς θα σας πάρουμε πίσω με μία σύμβαση με 700 ευρώ μισθό και θα αναλάβετε τη διεκπαιρέωση των πολύπλοκων, να το πω πιο απλά και κατανοητά το καταλαβαίνει ο κόσμος, των διαδοχικών συντάξεων, όχι των γύριων, και όλων των άλλων συντάξεων που ήθελαν μια εξειδίκευση. Πήγαν άνθρωποι από τον ΕΦΚΑ, συνταξιούχοι, όλα καλά μέχρι εδώ. Όταν ήρθε το πρώτο μισθοδοτικό σημείωμα, να δείτε την απάτη που φτάνει, ο μισθός τους από τα 700 πήγαινε 490, γιατί τους έβαζαν, ακούστε, φόρο 20%, παρακράτηση ποσού υπέρ, ακούστε τώρα, σε ένα συνταξιούχο, η παρακράτηση ποσού υπέρ υγείας και ασφαλιστικές φορές. Γιατί, πέστε μου, τι χρησιμεύουν οι ασφαλιστικές φορές ήδη σε ένα συνταξιούχο. Αλλά πάει τώρα αυτό. 490 ευρώ, ποιος θα καθίσει πλέον? Και είναι οι άνθρωποι, κυρία Δουργεράκη, που έβαλαν πραγματικά πλάτη και διεκπεραίωναν 60-90 υποθέσεις το μήνα. 60 τους είχαν βάλει πλαφόν, 90 διεκπεραίωναν. Θα μείνει τώρα κανείς από αυτούς? Και από την άλλη μεριά έχουμε το ελεηνό και εσχρό, έτσι επιτρέψτε μου να το πω, να προσλαμβάνουν εκτός ΕΣΕΠ 247 στελέχη στον ΕΦΚΑ. Ακούστε, 247 στελέχη στον ΕΦΚΑ, δηλαδή διευθυντές και υποδιευθυντές που θα ελέγχουν αυτούς που παίρνουν τα 490 ευρώ, αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, με μισθό 3.800 ευρώ. Και εκτός ΕΣΕΠ. Και πάρτε τώρα να αξιολογήσετε και την είδηση ότι όλες αυτές οι παλινογιδίες, η προχειρότητα, έχει σαν αποτέλεσμα τον για να πάω στο ερώτημα στο αρχικό σας, στο λάθος υπολογισμό των συντάξεων. Και εμείς το μάθαμε από μια προσφυγή που έκανε, ένα εξώδικο που έστειλε ένα συνταξιούχο. Και μάλιστα καταθέσαμε ερώτηση προχθές. 52 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δικαιώθηκε συνταξιούχος, προσέφυγε στον ΕΦΚΑ
γιατί κατά τη διάρκεια του εργασιακού βίου, δηλαδή κατέβαλε ασφάλεια στο πέρα του 20%, δηλαδή θα είχε κάποια βαρέα ένσημα, κάποια άλλα ένσημα που ήταν πέρα του 20%, και αυτού του ανθρώπου του επανυπολόγισαν και του έβγαλαν μια σύνταξη μειωμένη κατά πολύ από αυτή που δικαιούτου. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την προχειρότητα και την ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζουν σήμερα το ασφαλιστικό σύστημα. Αυτά είναι τα προβλήματα που πρέπει να δούμε, κυρία Δουλειράκη, σήμερα. Καλώς ή κακώς έχουμε ένα νόμο, τον οποίο θα παλέψουμε, όπως είπαμε όλοι, και θα δούμε πού είναι οι στρεβλώσεις, πού είναι οι αδικίες, να τις διορθώσουμε. Απογοήτευση. Αλλά σήμερα, όταν σου λένε ότι 600.000 συντάξεις υπολογίστηκαν λάθος, βάσει του νόμου που υπάρχει, και πήραν άνθρωποι 600.000, πήραν μειωμένη σύνταξη, και έπρεπε να προσφύγει κάποιος συνταξιούχος με εξώδικο, για να και πράγματι διορθώθηκε. Και αυτό αποδεικνύει το λάθος, έτσι. Γιατί διορθώθηκε η σύνταξη του ανθρώπου. Και όσοι μας ακούνε, προφανώς θα μπουν ψήλοι στα αυτιά τους σήμερα να το ψάξουν περισσότερο. Και να σου πω και το τελευταίο. Να σου πω και το τελευταίο που είναι σοβαρό. Διέρευσε κάποιο έγγραφο από τον ΕΦΚΑ την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Το οποίο, αν και διαβαθμισμένο, δεν είναι στην ιστοσελίδα, και αυτό δημιουργεί ερωτήματα, στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Που ένα 15-σέλιδο κείμενο με πολλά ερωτήματα γραφείων, υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ, εργαζομένων του ΕΦΚΑ, που διατυπώνουν την αύξηση, την αίσθηση, διατυπώνουν την αίσθηση ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε πλέον συντάξεις. Καταλαβαίνετε ότι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα. Αυτά πρέπει να δούμε σήμερα. Αυτά πρέπει για να ποιο λόγο αναφέρουν? Θέτουν 15 ερωτήματα. Προφανώς άπτεται και των προβλημάτων που δημιουργεί η εταιρεία που έχει αναλάβει την ψηφιοποίηση, την κλπ. Που είπε θα στο μέλλον θα παραδώσουμε το αναβαθμισμένο σύστημα. Θα παραδώσει εφαρμογή για την οριστικοποίηση, παράδειγμα, των αποφάσεων του ταξιδιώτη στο μέλλον. Αυτό λέει το έγγραφο, η ανάδοχος εταιρεία που υποστηρίζει τα πληροφοριακά συστήματα του ΕΦΚΑ. Για πετε μου τώρα. Τίποτα. Με το πρώτο που ξεκίνησα. Ο κόσμος τρία χρόνια. Με το πρώτο που ξεκίνησα, έτσι και θα κλείσουμε. Πραγματικά μεγάλη στενοχώρια και πραγματικά μεγάλη απογοήτευση. Νιώθεις απογοήτευση? Να λέμε άλλα πράγματα. Να λέμε, νιώθουμε απογοήτευση. Υποβάλλουμε αυτό. Τα δικαιολογητικά μας για σύνταξη 18 Τρίτου και 25 Τρίτου την έχουμε, αυτό που δικαιούμαστε. Αλλά δυστυχώς, με αυτά που διαβάζουμε σήμερα, ειδικά με το τελευταίο, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι ίδιοι οι διευθύντες υποκαταστημάτων λένε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε συντάξεις με αυτές τις διαδικασίες και με την πολυπλοκότητα του συστήματος. Που αυτή την πολυπλοκότητα του συστήματος προσπάθησε με την ενιοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων η προηγούμενη κυβέρνηση να αλλάξει το σύστημα. Και να απλοποιήσει λίγο τα πράγματα. Ήταν δυνατόν να το κάνουμε όλα σωστά. Είναι και το υποκατάστημα του ΕΙΚΑ μέσα, του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα. Είναι και το υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν είναι, γιατί δεν αναφέρει ακριβώς τα υποκαταστήματα, αλλά είναι ένα έγγραφο που. Εντάξει, εγώ το έχω. Και μπορώ να σας στείλω κιόλας. Το θέμα είναι το εξής. Να μου το στείλετε, ότι ένα διαβαθμισμένο έγγραφο δεν αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Ωραία. Λοιπόν, μας το στέλνετε για να το δούμε και να δούμε παρακάτω τι γίνεται. Ωραία. Κύριε Βαρδάκη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα.